Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Καταρχάς μέσα από την καρδιά μου να ευχηθώ καλή επιτυχία στο συνδυασμό του υποψήφιου δημάρχου του Γιώργου του Κουτολάκη και βέβαια καλή επιτυχία στον φίλο μου, τον συνεργάτη μου, τον Γιώργο τον Ζικόπουλο. Γιώργος Ζικόπουλος, γιατί για τον Γιώργο θα μιλήσω περισσότερο, ο Δήμαρχος είναι γνωστός και επιτυχημένος και είναι σίγουρο ότι στις 8 του Οκτώβρη πρώτα ο Θεός θα είναι ο Δήμαρχος της πόλης σας. Ο Γιώργος είναι ένας καταξιωμένος επαγγελματίας. Εγώ είμαι ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας. Είναι μέλος της διοίκησης της ΓΕΣΕΒΕ. Είναι μέλος της διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητήτους Αθήνας. Είναι εδώ και ο πρόεδρος μας ο Γιάννης Χατζηδοσίου. Ο Γιώργος έχει δώσει εξετάσεις για την εργατικότητά του, της γνώσης του και πραγματικά κάθεδρο στις δημοτικές εκλογές έχει να κάνει μόνο για προσφορά. Με αυτά τα λόγια θέλω να σας πω ειλικρινά ότι θα είναι τύχη αγαθή ο Γιώργος της 8 του Οκτώβρη να είναι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο σας. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαστε εδώ απόψε γιατί πραγματικά θέλουμε να στηρίξουμε την υποψηφιότητα αφενός του Δημάρχου του Γιώργου του Κουτελάκη και του συνδυασμού του, αλλά κυρίαρχα γιατί ένας από τους υποψηφίους είναι ο Γιώργος Ζικόπουλος, ένας στενός μας συνεργάτης τόσο στην ΓΕΣΕΒΕ όσο και στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, με γνώσεις και εμπειρία και δυνατότητα προσφοράς στην τοπική κοινωνία. Θεωρώ ότι η επιτυχία του συνδυασμού και η εκλογή του Γιώργου θα δώσει έναν άλλο αέρα στην πόλη για καλύτερη ποιότητα ζωής, για βιώσιμη ανάπτυξη της Νέας Σμύρνης, για μια Νέα Σμύρνη που θα είναι υπερήφανη οι νεοσμυρνιώτες. Δεν θέλω να πω τώρα προγραμματικά, είναι μια άλλη εκδήλωση. Αυτό θέλουμε να ανατάξουμε, αυτό θέλουμε να επαναφέρουμε. Νομίζω ότι έχουμε και τη διάθεση και την όρεξη να ισιώσουμε ξανά το Δήμο μας, να το φέρουμε στα ίσια. Δεν θα είναι μια εύκολη δουλειά, αλλά να είστε απολύτως βέβαιοι ότι θα είναι μια πετυχημένη δουλειά. Θα την κάνουμε πολύ πετυχημένα και δεν θα χρειαστούμε ούτε μία μέρα την ενοχή σας γι' αυτό. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια θέλω να πω, η οποία δεν θα είναι εύκολη, προσβλέπω πάρα πολύ στο Γιώργο, προσβλέπω πάρα πολύ στη συνεργασία μου με τον Γιώργο, προσβλέπω πάρα πολύ στο γεγονός ότι ένας άνθρωπος σαν τον Γιώργο τον Ζικόπουλο, πολύ σοβαρός, μελετημένος στα θέματα με τα οποία ασχολείται, άνθρωπος που μιλάει με το πολιτικό σύστημα, άνθρωπος που βρίσκεται μέσα σε κεντρικούς εθνικούς θεσμούς, συνδικαλιστικούς θεσμούς, όπως αυτούς που συμμετέχει χρόνια τώρα και διακρίνεται και τον εκτιμούν οι πρόεδροι που είναι σήμερα κοντά μας. Νομίζω ότι έχει μία πείρα, μία γνώση, μία άνεση να κινείται από τα υπουργικά γραφεία μέχρι εκεί που συζητιώνται και λαμβάνονται σοβαρές αποφάσεις. Και νομίζω ότι αυτή του η εμπειρία μαζί με τη γείωσή του στα προβλήματα της πόλης και στην αγωνία και κοινού ως κατοίκου της Νέας Σμύρνης να πάμε την πόλη μας ένα βήμα μπροστά, η εκλογή του και η συμμετοχή του σε σημαντικές θέσεις του Δήμου θα είναι ένα μεγάλο asset, ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην προσπάθειά μας αυτή που σας είπα προηγούμενα να ανατάξουμε το Δήμο μας. Κοντά μας έχουμε τον Γιώργο Κουτελάκη, επικεφαλής της παράταξης ποιότητας ζωής Γιώργος Κουτελάκης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και υποψήφιος δήμαρχος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ριέλα. Απόψε σε βρίσκουμε, Γιώργο, εδώ πέρα, στη συγκέντρωση του Γιώργου του Ζικόπουλου, ενός ανθρώπου με ταλέντα, ενός ανθρώπου άμεσα αξιοποιήσιμου. Ο Γιώργος είναι πρώτα ένας εξαιρετικός φίλος. Αλλά αν μέναμε σε αυτό θα έκρυβε πίσω τις δεξιότητές του. Ο Γιώργος είναι ένας σημαντικός παράγοντας, είναι στη Διευθύνουσα Επιτροπή του Εμπορικού Επιμελητηρίου, παίζει ρόλο στα κεντρικά συνδικαλιστικά πράγματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ήταν εδώ για να τον τιμήσουν τόσο ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, ο κ. Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο Γιώργος ο Καβαθάς. Μεγάλη τιμή για τον ίδιο, για μένα, για όλους όσους ήταν εδώ η παρουσία των Προέδρων. Άρα μιλάμε για έναν άξιο άνθρωπο που έχει κάνει μια εξαιρετική διαδρομή
στην επαγγελματική του ζωή και στη συνδικαλιστική του πορεία, στην παρουσία του οποίου προσβλέπουμε ισχυρά στο συνδυασμό μας, ούτως ώστε αν αύριο είμαστε διοίκηση, ο Γιώργος με τις γνώσεις του και με τις δυνατότητές του να συμβάλλει ώστε ο συνδυασμός μας να πετύχει με πιο έγκυρο και αποτελεσματικό τρόπο αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί στους πολίτες της Νέας Σμύρνης. Είμαστε πλέον σχεδόν στη τελική ευθεία των εκλογών. Πώς βλέπεις να διαμορφώνονται τα πράγματα? Με βλέπετε να είμαι πολύ χαρούμενος. Γενικά το τελευταίο διάστημα είμαι πολύ χαμογελαστός. Και θα έλεγα είμαι και πολύ συγκινημένος, γιατί βιώνω μια εξαιρετική προεκλογική περίοδο. Νιώθω την αγάπη και την εκτίμηση των συμπολιτών μετά από πολύ καιρό με ένα πλειοψηφικό τρόπο. Αυτό το comeback είναι για μένα κάτι πολύ σημαντικό και ταυτόχρονα συγκινητικό, συναισθηματικό, και το συναίσθημά μου το μετατρέπω σε δύναμη, το μετατρέπω σε προσπάθεια να ανταποκριθώ στο μέγεθος της ευθύνης που νομίζω ότι θα μου εναποθέσουν σε λίγο οι πολίτες της Νέας Σμύρνης για την πόλη μας. Νιώθω πολύ έτοιμος και όριμος να ανταποκριθώ στις προσδοκίες τους. Σε αυτές τις γειτονιές, σαν αυτή, χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε τον συνάνθρωπό τους, θέλουν να συμβάλλουν. Και σας διαβεβαιώνω, μετά από 12 χρόνια, το έχω ζήσει προσωπικά με τον Γιώργο, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει τον κόσμο και λόγω της δουλειάς του. Που στη δουλειά του, και αυτό αποδεικνύει το μέγεθος, πέρα από ένας εξαιρετικός επιχειρηματίας, στα κέντρα ξένων γλωσσών, στα Κυροπάλισσο, βγαίνει κάθε φορά ομόφωνα. Δεν έχει αντίπαλο. Αυτό είναι δύσκολο για όσους καταλαβαίνουν από τέτοια ζητήματα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι πιστεύω ακράδαντα ότι και λόγω γνώσεων και λόγω των ευαισθησιών που έχει, οι άνθρωποι σαν τον Γιώργο τον Ζυγόπουλο είναι αναγκαίοι και χρειάζονται στις τοπικές κοινωνίες της Νέας Σμύρνης. Και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι με τον Δήμο Γρόνα θα το δώσει σπουδαία πράγματα. Μέσα από την καρδιά μου, καλή επιτυχία, Γιώργο. Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Σας βρίσκουμε δίπλα στον Γιώργο Ζυγόπουλο απόψε. Ο Γιώργος Ζυγόπουλος είναι καταρχήν ένας πολύ καλός φίλος μου. Έχουμε μια 12ετή συνύπαρξη. Είναι μέλος της διοίκησης. Είμαι πολύ περήφανος που είναι μαζί μου στη διοίκηση, γιατί έχουμε κάνει σπουδαία πράγματα. Έχουμε αναδείξει το επιμελητήριο μαζί με τον Γιώργο Ζυγόπουλο, ίσως τον πιο δυνατό φορέα της επιχειρηματικότητας. Μπορώ να πω με σιγουριά ότι είναι ένας άνθρωπος με γνώση, εμπειρία. Έχει αποδείξει ότι είναι ένας πολύ καλός επιχειρηματίας. Ένας άνθρωπος που ένωσε τον κλάδο του, γιατί είναι σημαντικό στον κλάδο σου να είσαι ένα από τα πρόσωπα που ομόφωνα σε εκλέγουν για πολλά χρόνια τώρα πρόεδρό τους. Και είναι ένας άνθρωπος που μπορεί στη Νέα Σμύρνη να προσφέρει πάρα πολλά και με τη στήριξη τη δική μας και το επιμελητήριο και η ΓΕΣΕΒΕ θα σταθούν δίπλα στις επιχειρήσεις περιοχής για να κάνουμε ό,τι χρειάζεται σε μια δύσκολη συγκυρία, ώστε ο κόσμος πραγματικά να δει άσπρη μέρα, να καταλάβει ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για αυτόν και που θέλουν η Νέα Σμύρνη να αναδειχθεί και πάλι σε ένα Δήμο που αποτελεί το κέντρο του ενδιαφέροντος. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στο φίλο μου τον Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Παντελής, οικονομικός επόπτης στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στον κόσμο που μας παρακολούθησε σήμερα το βράδυ σε αυτή την υπέροχη εκδήλωση την οποία έκανε ο Γιώργος Ζυγόπουλος, ανυποψήφιος δημοτικός σύμβουλος για το Δήμο της Νέας Σμύρνης. Ουσιαστικά τον Γιώργο εδώ και χρόνια τον γνωρίζω, συνεργαζόμαστε και βλέπω την αξία του, την επιμονή του στο να λύσει τα προβλήματα. Πραγματικά και στον Γιώργο και στο συνδυασμό εύχομαι καλή επιτυχία από καρδιάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Ηλίας Χατζηγεωργίου είναι μαζί μας, πρόεδρος της Λογιστικής Επιτροπής στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να ευχηθώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία στον κύριο Γιώργο Ζυγόπουλο. Είναι άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει ότι έχει όραμα, ότι έχει όρεξη, ότι έχει κέφι για αυτό που κάνει και φαίνεται στην καθημερινότητά του και από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και από τον σύνδεσμο των κέντρων ξένων γλωσσών του Γιουροπάλσο, και γενικότερα φαίνεται ότι σε ό,τι αναλάβει έχει να προσφέρει κάτι που είναι το βασικότερο. Και μια ευχή για την υποψηφιότητα. Εύχομαι να του πάνε όλα καλά και του κ. Ζυγόπουλου και του υποψήφιου δημάρχου. Ο συνδυασμός να κατακτήσει την πρωτιά από την πρώτη Κυριακή και αν είναι δυνατόν να μην χρειαστεί δεύτερη. Θέλω να πω όμως το εξής, πριν πω 2-3 γρήγορα πράγματα, ότι αυτό το πρόγραμμα δεν είναι απλά γραμμένο.
είναι βασανισμένο ειδικά για τη Νέα Σμύρνη μας. Είναι ενορχιστρωμένο. Είναι ενορχιστρωμένο ειδικά για τη Νέα Σμύρνη μας. Δεν το λέω τυχαία αυτό. Διαβάστε, σας προκαλώ, τα προγράμματα των άλλων υποψηφίων. Των άλλων υποψηφίων, των βασικών. Θα δείτε ότι θα ταιριάζουν και ταιριάζουν για οποιονδήποτε Δήμο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Όμως ταιριάζουν και για το Δήμο του Ξυλοκάστρου που είχαμε διακοπές. Και για την Έδεσα, όπως είπες Γιώργο. Και για τα Γιάννενα, όπου θέλετε ταιριάζουν. Είναι ένα καλογραμμένα, πραγματικά, αλλά δεν είναι βασανισμένα, δουλεμένα που έχουν σχέση με τον τόπο μας. Λοιπόν, αυτό το σχέδιο δεν μπορεί να κολλήσει για το Δήμο Ξυλοκάστρου που έχουμε ετοιμάσει εμείς, ότι είναι εξειδικευμένο είναι. Και λέγοντας αυτά, θέλω να πω μία μεγάλη διαφορά στον τρόπο διακυβέρνησης αυτού του τόπου από άλλους. Πολλοί νομίζουν ότι το να είτε γράφεις, είτε να λες ωραία, ή το υψηλό IQ έχει τη σημασία του. Έχει τη σημασία του. Αλλά τη μεγαλύτερη σημασία την έχει η ενσυναίσθηση, δηλαδή η συναισθηματική νοημοσύνη, που σημαίνει, για να πω κάτι, να γράψω κάτι, να δω τι χρειάζεται, πρέπει να ξέρω πρώτα ποιος είναι, ποιες είναι οι δυνατότητές μου, ποιοι είναι οι απέναντί μου, δηλαδή οι κάτοικοι της Νέας Σμύρνης, ποιες είναι οι ανάγκες της και πώς θα τα διαχειριστώ όλα αυτά, τον εαυτό μου με τις ανάγκες. Αυτά είναι βασανισμένα και δουλεμένα βάσει των αναγκών της πόλης μας και των ανθρώπων. Και γι' αυτό επιμένω στην συνέστηση και στη συναισθηματική νοημοσύνη. Και αυτό αποτυπώνεται... Ο Γιώργος Ζικόπουλος είναι μαζί μας, πρόεδρος της Europalso, μέλος της δικού σας Επιτροπής του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και υποψήφιος στη Νέα Σμύρνη, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη ποιότητα ζωής Γιώργος Κουτελάκης. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Απόψε, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο επικεφαλής της παράταξης ποιότητα ζωής, ο Γιώργος Κουτελάκης, ήταν εδώ, μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για σας. Όντως, αλήθεια. Είναι μαζί μας και ο Παναγιώτης Παντελής, που είναι μέλος της Διοικητικής Επιτροπής και ποιος δεν το ξέρει. Χρόνια, κάθε μέρα, στην τηλεόραση, ήρθε να μας τιμήσει επίσης. Ευχαριστώ. Έχω μιλήσει με πολύ καλά λόγια για σας, για τις δεξιότητές σας και τα ταλέντα σας. Πώς βλέπετε αν ο Γιώργος Κουτελάκης εκλεγεί αύριο δήμαρχος και είστε μαζί του, να μπορούν να αξιοποιηθούν αυτά τα ταλέντα σας? Ναι, όντως, και τους ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Λοιπόν, η απάντησή μου εδώ είναι μαζί με τον Γιώργο Κουτελάκη και εγώ, εφόσον εκλεγώ, και όλοι οι συνυποψήφοι, ακόμα και αν δεν εκλεγώ, όλοι οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης, εφόσον βγει ο Κουτελάκης δήμαρχος, που από ό,τι φαίνεται βγαίνει δήμαρχος, θα δουλέψουμε σκληρά να γίνουν πράξη όλα τα καλά λόγια που είπανε οι δύο μεγάλοι πρόεδροι. Τι θα γίνει? Ας διαβάσουν οι συμπολίτες μας το πρόγραμμα, το σχέδιο, το οποίο είναι πολύ βασανισμένο για να γραφτεί και αφορά αποκλειστικά τη Νέα Σμύρνη, τις ανάγκες της και τα προβλήματά της και το πώς θα γίνει μια πράσινη, ανθρωποκεντρική, σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Αυτά όλα θα τα υλοποιήσουμε. Είναι αποκλειστικά για τη Νέα Σμύρνη, ο καθένας βάζοντας το δικό του λιθαράκι και εγώ με ό,τι βοήθεια χρειαστώ από τις δύο προέδρους και όχι μόνο. Ευχαριστώ.